Ανακοινώθηκαν και επίσημα πλέον οι υποψήφοι βουλευτέ που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία τι εκλογέ τη 17η Ιουνίου, καθώ και η σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν στη λίστα. Με το ψηφοδέλτιο του Μουξάντη να μην παρουσιάζει καμία έκπληξη, αφού λήφθηκε υπόψη ο αριθμό των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιο στι προηγούμενε εκλογέ. Και από εκεί προέκυψε και η σειρά. Είναι με βάση τη σειρά τη εκλογή τη 6η Μαου, δηλαδή πρώτο ο κύριο Κοντό, δεύτερη η κυρία Ανδρέου, τρίτο είναι ο κύριο Κριτσίνη, τέταρτο ο κύριο Πετσενίκ και πέμπτου ο κύριος Μπαντάκ Βλέπουμε λοιπόν από την πλευρά του κύριου Σαμαρό ότι υπάρχει αισιοδοξία ε, για την επόμενη μέρα των εκλογών αλλά βέβαια και για τις εκλογές Θεωρείτε λοιπόν ότι ε, ακόμα ε, σκοπεύει στην ε, αυτοδυναμία Το ζητούμενο είναι να πάει η χώρα μπροστά ε, Δεν είναι το να κερδίσει κάτι η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή τη διαδικασία ε, Εμεί πάντα προτάσουμε το καλό της χώρας ε, Κατ' εμένα προσωπικά έπρεπε να έχει γίνει και η κυβέρνηση μετά την 6 η Μαου. Ερχόμαστε πάλι στις, στις εκλογές. Ε, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση και στην α, λογική των πολιτών και πιστεύω ότι αυτή τη φορά πάλι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα ε, και θα μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση για την πατρίδα μας. Η Νέα Δημοκρατία ε, έχει θετική μάτια για μετεκλογικές συνεργασίες. Γιατί όχι, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Όπως και την 6η Μαΐου η Νέα Δημοκρατία ήταν ανοιχτή. Οι προτάσει τη είναι σε όλα τα επίπεδα. Ε, θα μπορούσε να μείνει ακόμα και έξω από την όποια κυβέρνηση και να στηρίξει με ψήφο ανοχή. Το είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα. Βλέπουμε, κυρία Ιωκοβίδου, ότι όλο αυτό το διάστημα κυβερνησία και πολιτική αστάθεια έχει επηρεάσει ιδιαίτερα όλη τη χώρα. Βεβαίω, αυτό έχει επιπτώσει άμεσα στη χώρα. Βλέπουμε διεθνώ τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να, να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η λογική του σήμερα και του αύριο, πιστεύω, για την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στις διάφορες δημοσκοπήσεις και στα ποσοστά που αυτές δίνουν, η κυρία Γιακοβίρου τόνισε πως το καλύτερο και πλέον σίγουρο αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δώσει η Κάλπη και ο ελληνικός λαός, ο οποίος και καλείται να επιλέξει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας μας.